συνδέσουμε με τον οικονομολόγο, κύριο Στάθιερο. Καλησπέρα σας και από μένα. Αδαμόπουλος λέω, οικονομολόγος, εκπαιδευτικός. Θα δούμε μαζί αυτά που λέει το πρώτο slide. Δηλαδή, πληροφορίες για το τι γνωρίζουμε για την κάρτα του πολίτη από όσα έχουν δημοσιοποιηθεί. Τι άλλο γνωρίζουμε για τις υπόλοιπες κάρτες που θα εκδοθούν, δεν είναι μόνο η κάρτα του πολίτη, είναι και οι άλλες κάρτες που θα βγουν πριν την κάρτα του πολίτη. Θα δούμε πληροφορίες που έχουμε συλλέξει από το εξωτερικό, τι γίνεται στο εξωτερικό, ποια είναι η εμπειρία από το εξωτερικό. Και στο τέλος θα διατυπώσουμε τις ενστάσεις μας έναντι αυτού του συστήματος που έρχεται, της κάρτας του πολίτη και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Λοιπόν, ξεκινάμε με το τι γνωρίζουμε, πώς ήρθε σε γνώση μας το όλο θέμα. Για την κάρτα του πολίτη μας πληροφόρησε ο κύριος Πρωθυπουργός στην έκθεση, τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το Σεπτέμβριο, ότι θα αντικαταστήσει την αστυνομική ταυτότητα και θα είναι χρήσιμη, θα είναι απαραίτητη για πλήθρον συναλλαγών με τη διοίκηση, χωρίς να χρειάζεται άλλο έγγραφο. Στη συνέχεια, μετά το Σεπτέμβριο, έγινε η πρώτη διαβούλευση για την κάρτα του πολίτη, έγινε Νοέμβριο-Δεκέμβριο και εκεί μάθαμε ότι θα έχει πληθείο. Χωρίς να μας λένε τι είδους πληθείο, προαιρετικά θα δοθεί το δικαίωμα ψηφιακής υπογραφής, δηλαδή με τη χρήση της θα παράγονται ηλεκτρονικά έγγραφα που θα έχουν την εγκυρότητα όπως τα φυσικά έγγραφα στα οποία βάζουμε την υπογραφή μας. Θα υιοθετηθούν καλές πρακτικές ασφαλείας, θα μοιάζει με τις χρεωστικές πιστωτικές κάρτες, θα είναι σε αυτό το μέγεθος. Και δεν θα περιληφθούν σε καμία περίπτωση, όπως κατ' επανάληψη έχει δηλώσει ο κ. Υπουργός, προσωπικά δεδομένα, ευαίσθητα δεδομένα, δεδομένα υγείας κλπ. Κλπ. Στη συνέχεια έγινε η δεύτερη διαβούλευση για αυτό το θέμα, αλλά με άλλο τίτλο, υπόθηκε ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Ήταν το αντικείμενο της δεύτερης διαβούλευσης, ήταν ηλεκτρονική διακυβέρνηση, το Γενάρη του 2011, πριν δύο μήνες. Αυτό είναι άσχετο με την κάρτα του πολίτη. Φαινομενικά, το συγκεκριμένο νομοσχέδιο δεν είχε καμία αναφορά στην κάρτα του πολίτη. Αλλά όμως, όπως θα δούμε και από δημοσιεύματα, από τη συνέντευξη του κυρίου Υπουργού όταν παρουσίαζε το νομοσχέδιο, εκεί πληροφορηθήκαμε ότι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι μια ηλεκτρονική κλειδαριά και η κάρτα του πολίτη είναι ένα ηλεκτρονικό κλειδί που ξεκλειδώνει αυτή την κλειδαριά. Δεν έχει νόημα να φτιαχτεί η κλειδαριά, αν δεν φτιαχτεί και η κάρτα του πολίτη. Στη συνέντευξη τύπου χαρακτηριστικά ο κ. Υπουργός είπε θα έχει μόνο τα προσωπικά μας στοιχεία, όνομα, επίθετο κλπ. Μια φωτογραφία και κάποιους κωδικούς, κάποιους αριθμούς. Όπως βλέπουμε, αριθμό κτηματολογίου, αφημί, ΑΜΚΑ, τον αριθμό δελτίου ταυτότητας. Με αυτό θα μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε ηλεκτρονικές βάσεις του κράτους. Πρόσθεσε ότι εκεί θα ενσωματωθούν σε αυτή την κάρτα και άλλες κάρτες που στο μεταξύ θα εκδοθούν. Συμπέρασμα από όσα μας έχουν πει είναι ένα μικρό. Απλό εργαλείο, με ελάχιστα στοιχεία, αλλά που θα κάνει τα πάντα στη ζωή μας. Χωρίς αυτό το εργαλείο δεν θα μπορούμε να έχουμε τις πληροφορίες για τον εαυτό μας. Πρόκειται για αντίφαση, ένα μικρό εργαλείο με πολλές δυνατότητες. Όχι. Θα μπορεί όντως να έχει ελάχιστα στοιχεία μέσα στο τσιπ ή επάνω στην κάρτα, με τα οποία θα ξεκλειδώνουν όλες αυτές οι βάσεις. Αλλιώς θα παραμένουν κλειδωμένες. Και τώρα, αργότερα, θα μπορούσαν να ενσωματωθούν πάνω στην κάρτα πληροφορίες, πράγμα το οποίο τώρα το έχουν αποκλείσει. Λέει, δεν θα, το Β' δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει. Το πιο πιθανό λοιπόν θα μείνουμε στο Α. Να δούμε άλλες κάρτες που μας έχουν πει ότι θα έρθουν στη ζωή μας. Είναι η κάρτα αγορών, είναι πρόβλεψη του νέου φορολογικού νομοσχεδίου. Τι μας λένε, θα είναι καυτή όπως η χρεωστική τράπεζα, όπως η χρεωστική κάρτα των τραπεζών, θα χρησιμοποιείται στα μηχανάκια POS, των καταστημάτων, είναι τα μηχανάκια, τα συστήματα στα οποία περνάνε την πιστωτική κάρτα. Από το ίδιο δίκτυο, από τα ίδια μηχανήματα, από την ίδια υποδομή θα περνάει και η κάρτα αγορών, από εκεί που περνάει και η πιστωτική κάρτα. Δεν θα έχει barcode, γιατί το λέω αυτό, γιατί στην διαβούλευση για την κάρτα αγορών που διενεργήθηκε το Μάιο, είχε αναφερθεί σαφώς ότι θα έχει barcode. Στη συνέχεια όμως ανακατεύτηκαν οι τράπεζες στο project της κάρτας αγορών. Οπότε εκεί επιλέχθηκε ο τύπος της κάρτας, όπως είναι η κάρτα αναλήψεων, με την ταινία τη μαγνητική στο πίσω μέρος της. Άρα λοιπόν, στην αρχή λέγανε θα έχει barcode AN13, μετά λένε δεν θα έχει barcode AN13. Γιατί να γίνει όλο αυτό, γιατί μας δίνουν αυτή την κάρτα, για να μας γλιτώσει από το βραχνά να αθροίζουμε αποδείξεις. Πρώτα φορτωθήκαμε το βραχνά να μαζεύουμε αποδείξεις και τώρα έρχεται η σωτηρία από αυτό το βραχνά να μαζεύει κάρτα τις αποδείξεις. Να μην τις μαζεύουμε εμείς και να τις γράφουμε.
θα απορριγηθεί από τις κάρτες και θα είναι ανώνυμη. Δηλαδή θα πηγαίνουμε σε μια τράπεζα, θα παίρνουμε την κάρτα, δεν θα καταγράφει η τράπεζα το όνομά μας, οπότε η τράπεζα δεν θα ξέρει το όνομα, δεν θα ξέρει ο συγκεκριμένος ο κωδικός της κάρτας σε ποιο όνομα ανήκει. Μέσα λοιπόν από αυτό το δίκτυο που είναι ήδη στημένο των πιστωτικών καρτών θα περνάνε οι πληροφορίες αυτής της κάρτας και θα διαβιβάζονται μετά από την τράπεζα στο Υπουργείο Οικονομικών. Τι δεν μας λένε. Εάν κάποιος χρησιμοποιήσει την κάρτα αγορών και ταυτόχρονα χρησιμοποιήσει και την πιστωτική κάρτα, τότε σπάει το αγόρητο. Δηλαδή 333,25 ευρώ μία αγορά, περνάει πρώτα η κάρτα αγορών, στη συνέχεια περνάει η πιστωτική κάρτα. Μέσα από το ίδιο δίκτυο. Το τραπεζικό δίκτυο. Δεν μπορεί να ταυτίσει η τράπεζα το ένα ποσό με το άλλο ποσό και να βγάλει συμπέρασμα ότι η κάρτα αγορών να είναι σε αυτή την πιστωτική. Σπάει το αγόρητο λοιπόν αυτό. Άρα λοιπόν και η τράπεζα, αλλά σίγουρα το Υπουργείο Οικονομικών, στο οποίο καταλήγουν τα στοιχεία, μπορεί να χτίσει καταναλωτικό προφίλ. Ξέρετε κάποιον που θα ήταν χρήσιμη αυτή την πληροφορία, το προφίλ το καταναλωτικό. Προφανώς όλες οι ιδιωτικές εταιρείες. Είναι πολύτιμη η πληροφορία για αυτές. Γι' αυτό η αρχή λοιπόν, επειδή διέγνωσε ότι θα σπάσει το απόρριτο, είπε όχι σε αυτό το σύστημα. Δηλαδή δεν θα χρησιμοποιήσετε αυτό το σύστημα. Και η αρχή όμως εδώ πρότεινε άλλο σύστημα χειρότερο από αυτό. Πρότεινε κάρτα με τσιπάκι. Δηλαδή λέει να μην περνάει μέσα από το δίκτυο των τραπεζών η πληροφορία, να μπαίνει μέσα στην κάρτα. Και να πηγαίνεις εσύ στο σπίτι σου, να χρησιμοποιείς την κάρτα, να αδειάζεις τις πληροφορίες στον υπολογιστή σου και να μην πηγαίνει βόλτα η πληροφορία στα δίκτυα των τραπεζών. Κάρτα εργαζομένη. Είναι κάρτα ηλεκτρονική την οποία θα χτυπάνε οι εργαζόμενοι στις ιδιωτικές εταιρείες όταν θα μπαίνουν στη δουλειά τους και αυτόματα θα ενημερώνεται το Υπουργείο Εργασίας. Τέτοια κάρτα έχουν οι εταιρείες. Αλλά δεν ενημερώνεται άλλος φορέας πέραν από την επιχείρηση. Τη χρησιμοποιεί ο υπάλληλος όταν μπαίνει στην επιχείρησή του. Και η πληροφορία μένει στην επιχείρησή του. Εδώ θα πηγαίνει βόλτα η επιχείρηση. Θα φτάνει μέχρι το Υπουργείο Εργασίας. Γιατί γίνεται αυτό. Ξεκινάει προαιρετικά και θα έχει μια έκπτωση στην αρχή, αλλά αργότερα θα είναι υποχρεωτική για όλες τις ιδιωτικές εταιρείες και θα γίνει, λέει, για να χτυπηθεί η μαύρη εργασία. Για να δούμε. Τι δεν μας λένε. Έτσι χτυπιέται η μαύρη εργασία. Δεν μπορούν να σπάσουν αυτό το σύστημα οι πονηροί εργοδότες. Να χτυπάει ο εργαζόμενος την κάρτα του και να μην ενημερώνεται το Υπουργείο Εργασίας. Δεν γίνεται αυτό διχρονικά. Βεβαίως και γίνεται. Άρα λοιπόν και την έκπτωση θα έχει ο εργοδότης, δηλαδή θα χάσει πόνο στο σύστημα και η μαύρη εργασία δεν θα χτυπηθεί. Δεν είναι αυτό δικαιολογία, δεν είναι δικαιολογία με κάρτα, με καθολική παρακολούθηση ηλεκτρονική των εργαζομένων να λύσουμε το πρόβλημα της μαύρης εργασίας. Κατά τη γνώμη μας, το πρόβλημα της μαύρης εργασίας γίνεται με το σώμα επιθεωρητών εργασίας, μόνο με φυσικούς ελέγχους. Αλλά αν ενισχυθεί το σώμα επιθεωρητών εργασίας, δεν χρειάζεται ηλεκτρονική κάρτα. Άλλη κάρτα. Κάρτα του Δημότη. Θα έχουμε πρόσβαση σε δημοτικές υπηρεσίες. Δεν έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Ένα προσχέδιο νόμου, μια αναφορά. Κάρτα υγείας. Πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο έχει πέσει τώρα στην αφάνεια και θα ξανασηκωθεί. Σιγά-σιγά μπορεί να βαφτιστεί με άλλο όνομα. Σίγουρα συνδέεται με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Δηλαδή και αυτό είναι ένα ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής στοιχείων, πληροφοριών του κατόχου της κάρτας. Κάρτα μετανάστη, πρόσφατη πληροφορία, αφορά ευαίσθητο τμήμα του πληθυσμού. Ποιος μετανάστης δεν θα τρέξει να πάει να πάρει κάρτα. Όλοι θα ενδιαφερθούν να πάρουν κάρτα. Και ρητά δηλώνεται στη σχετική κύκλο του Υπουργείου Εσωτερικών ότι θα περιέχει RFID πλυνθείο. Το πλυνθείο που μας έδειξε ο κύριος Κοντινάκης πριν από λίγο. Λέει λοιπόν η κύκλο του Υπουργείου Εσωτερικών 15 Φεβρουαρίου 2011. Το αυτοτελές έγγραφο θα περιλαμβάνει, η κάρτα δηλαδή, δύο βιομετρικά δεδομένα, ήδη μία ψηφιακή φωτογραφία προσώπου και δύο ψηφιακά δακτυλικά αποτυπώματα, καθώς επίσης και ολοκληρωμένο κύκλωμα ραδιοσυχνοτήτων, RF chip, ως μέσο αποθήκευσης. Και μάλιστα αυτή η κάρτα θα αρχίσει να εκδίδεται από το Μάιο του 2011. Έχουμε Απρίλιο σε μια μέρα, μιλάμε σε ένα-δύο μήνες. Σε ένα-δύο μήνες θα βγει ο διαγωνισμός, θα αγοραστούν τα τσιπάκια, θα ενσωματωθούν στις κάρτες και θα αρχίσουν να μοιράζονται κάρτες. Μήπως είναι ήδη αγορασμένα τα τσιπάκια. Λοιπόν, τι παρατηρούμε λοιπόν για την Ελλάδα. Χρησιμοποιείται η μέθοδος σαλαμοποίησης. Δηλαδή, κόβω φέτες και το μοιράζω σιγά-σιγά. Και κάθετα και οριζόντια. Μια κοιτάξτε, κάθετη τμηματοποίηση
Είναι πρώτα ηλεκτρονική διακυβέρνηση, μετά κάρτα του πολίτη. Δεν τα φέρνουν μαζί, σιγά σιγά. Χθες πέρασε από το Υπουργικό Συμβούλιο το νομοσχέδιο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ανακοινώθηκε ότι μετά την ψήφισή του θα εφαρμοστεί επιχειρησιακό σχέδιο για την κάρτα του πολίτη. Κάλλιστα αυτό μπορεί να σημαίνει υπουργικές αποφάσεις, αποφάσεις, κοινές υπουργικές αποφάσεις, προεδρικά διατάγματα, μπορεί να μην περάσουν νόμο για την κάρτα του πολίτη. Μπορούν με εξουσιοδοτήσεις που θα τους δίνει ο νόμος της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης να υλοποιήσουν το project της κάρτας του πολίτη. Άρα λοιπόν εδώ βλέπουμε στην Ελλάδα κάρτες ορεκτικά και μετά κάρτα κυρίως πιάτων. Δηλαδή σταδιακή εξοικείωση. Και οριζόντια τμηματοποίηση, δηλαδή κόβω φέτες στον πληθυσμό. Πρώτα στους μετανάστες, μετά στους γηγενείς. Πρώτα δηλαδή σε ευάλωτο τμήμα του πληθυσμού και στη συνέχεια στον υπόλοιπο πληθυσμό. Γιατί γίνεται αυτό. Μα άμα μας δίνουν 3, 5, 10 κάρτες, αποπροσανατολίζεται ο άλλος. Δεν ξέρει πού να αντιδράσει. Να αντιδράσω στην κάρτα αγορών, να αντιδράσω στην κάρτα εργαζομένων, στην κάρτα μετανάστη, πού να αντιδράσω. Αποπροσανατολίζεται η αντίδραση. Και υπάρχει και σταδιακή εξοικείωση με αυτή την τεχνολογία. Τι γίνεται στο εξωτερικό, τι γνωρίζουμε για το εξωτερικό. Ήταν project του Blair από το 2001, καταργήθηκε φέτος. Από 21 πρώτου του 2011 έπαψε να ισχύει το project των ηλεκτρονικών καρτών στην Αγγλία. Είχαν εκδοθεί ορισμένες, είχαν μοιραστεί σε κάποιους ανθρώπους, αλλά με τη νέα κυβέρνηση το υιοθέτησε στο προεκλογικό της πρόγραμμα η καινούργια κυβέρνηση της Αγγλίας, το θέμα της κατάργησης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και της κάρτας της Αγγλικής και το υλοποίησε ερχόμενη στην κυβέρνηση. Στη Γερμανία, αντίθετα, είναι σε ισχύ από 1η-11η του 10. Αυτός είναι ο τύπος της γερμανικής κάρτας του πολίτη. Μιλάμε πάντα, όλες έχουν RFID chip. Δεν έχει νόημα δηλαδή χωρίς RFID chip. Όλες υιοθετούν RFID chip. Στη Ρουμανία, μεγάλη αντίδραση και οικονομική στενότητα, ανέβαλε το πρόγραμμα για 3 χρόνια. Εδώ βλέπουμε, αυτή είναι μια αφίσα που βρήκαμε στο διαδίκτυο από κάποιο κίνημα αντίδρασης. Ρουμάνικο κίνημα αντίδρασης στην κάρτα του πολίτη. Τη ρουμάνικη. Για άλλες χώρες βρήκαμε μια μελέτη της Deutsche Bank, της Γερμανικής Τράπεζας, την οποία εξέδωσε το Σεπτέμβριο του 2010. Για να δούμε τι γίνεται. Σημαντικό ποσοστό χρήσης ηλεκτρονικής ταυτότητας χρησιμοποιούμε μόνο στην Εστονία, 90%. Άλλες χώρες έχουν. Ισπανία 40%, Βέλγιο 30%, Σουηδία 28%, Λιθουανία 12%, Πορτογαλία 12%, Φιλανδία 5% και Ιταλία 2%. Επίσης, από την ίδια μελέτη μαθαίνουμε ότι στις περισσότερες χώρες είναι προαιρετική η χρήση της. Για παράδειγμα, μας αναφέρει την Αυστρία, το Βέλγιο, τη Φιλανδία, Λιθουανία, Σουηδία, Ιταλία. Η Deutsche Bank ενδιαφέρεται να προχωρήσει το project των ηλεκτρονικών καρτών, γιατί ενδιαφέρεται για ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές εξ αποστάσεως, να μειώσει τα κόστη της, να απολύσει υπαλλήλους και οι συναλλαγές να γίνονται με λιγότερο κόσμο, με λιγότερους εργαζομένους. Χαρακτηριστικά στην μελέτη αυτή λέει, θέλω ένας Ρουμάνος πολίτης από τη Φιλανδία με τη ρουμάνικη κάρτα σε φιλανδικό αναγνώστη καρτών να μπορεί να ανοίγει λογαριασμό σε πορτογαλική τράπεζα. Αυτό είναι το ιδανικό σενάριο για την Deutsche Bank. Λοιπόν, αντιδράσεις υπάρχουν και να δούμε εδώ. Βλέπω ένα δημοσίευμα του Reuters, την επομένη της εισαγωγής της γερμανικής κάρτας του πολίτη, το οποίο μας πληροφορεί ότι στους Γερμανούς ξυπνάει μνήμες από την εποχή της Στάζη και της Γκεστάπο. Και στη συνέχεια λέει το δημοσίευμα ότι γι' αυτό το λόγο αυξήθηκε η ζήτηση για την προηγούμενη κάρτα πριν έρθει η πρώτη εντεκάρτα. Πήγε περισσότερος κόσμος, έτρεξε να βγάλει κάρτα για να μην βγάλει την καινούργια κάρτα. Καινούργια ταυτότητα. Στη Ρωσία, μεγαλεπίβολο σχέδιο του κυρίου Πούτιν, είναι, θα σας διαβάσω για αργότερα μια άλλη μελέτη της εταιρείας Frost & Sullivan, είναι η καλύτερη εντός εισαγωγικών κάρτα στον κόσμο. Την εκθιάζει η Frost & Sullivan, κάνει τα περισσότερα ή τις περισσότερες δυνατότητες η ρωσική κάρτα του πολίτη. Για παράδειγμα, με τη βοήθεια της Universal, που λένε παγκόσμια καθολική, μπορούμε να δώσουμε διάφορες ερμηνείες. Μπορείτε να πληρώσετε σε κρατικές, δημοτικές και εμπορικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των λογαριασμών κοινής ωφέλειας, εισιτήρια, σε δίκτυα, αγορές. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο ίντερνετ, στα ATM για τραπεζικές συναλλαγές, στα μέσα μαζικής μεταφοράς για να ταξιδέψετε, για ταχεία εξυπηρέτηση από τα κρατικά δίκτυα, τα δημοτικά δίκτυα, τα εμπορικά δίκτυα, να την υιοθετήσουν και ιδιωτικές εταιρείες. Για τον έλεγχο πρόσβασης, προσφανώς σε κτίρια εννοεί, καθώς και σε καταστήματα για να κάνετε αγορές.
Η Frost & Sullivan θεωρεί ότι είναι η καλύτερη πλέον κάρτα σε, μέχρι πριν εξαγγελθεί το ρώσικο project για αυτή την κάρτα, ήταν η Ινδική η καλύτερη κάρτα στον κόσμο. Τουλάχιστον ως επιδίωξη, ως σχέδιο. Γιατί στη Ρωσία θα εφαρμοστεί από 1η-1η του 12 και θα είναι προαιρετική. Αυτό το λέει ρητά η ιστοσελίδα της ρωσικής κυβέρνησης. Θα έχεις δικαίωμα να κάνεις αίτηση για να εξαιρεθείς από αυτό το σύστημα, και διαβάσαμε πρόσφατα και σε μια ιστοσελίδα ότι τις δύο πρώτες μέρες που δόθηκε αυτή η δυνατότητα για εξαίρεση υποβλήθηκαν 10.000 αιτήσεις από Ρώσους για να εξαιρεθούν. Μια επισήμανση από ό,τι είδαμε και στο διαδίκτυο, ο εκπρόσωπος τύπου της Ρωσικής Εκκλησίας, Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, είπε ότι πρέπει οπωσδήποτε να προβλεφθεί ένα εναλλακτικό σύστημα για τους αντιρρησίες. Ήταν ξεκάθαρο δηλαδή ότι πρέπει να βρεθεί ένα εναλλακτικό σύστημα για όσους αντιδρούν σε αυτή την κάρτα. Λοιπόν, για να δούμε λιγάκι αυτούς τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης και πώς μπορούμε να τους αντικρούσουμε. Λοιπόν, ο βασικός ισχυρισμός, το θεμελιώδες επιχείρημα είναι ότι αυτή είναι κάρτα εξυπηρέτησης του πολίτη. Είναι λεξούλα που λείπει. Δηλαδή, ο πολίτης θα μπορεί να εξυπηρετηθεί με αυτή την κάρτα, δεν θα έχει αναμονές, δεν θα έχει ουρές, θα γίνεται όλα πάρα πολύ γρήγορα. Για να δούμε, η κάρτα θα λύσει αυτό το πρόβλημα. Στην αρχή μας λένε, στην πρώτη διαβούλευση και στη δεύτερη, θα έχει τα ελάχιστα απαιτούμενα στοιχεία. Και τι είναι αυτά τα στοιχεία, τα κλειδιά, όπως μας είπε ο κ. Ζάκους. Άρα λοιπόν μιλάμε για ένα νέο έντυπο ταυτοποίησης, μια καινούργια ταυτότητα. Λοιπόν, το πρόβλημα του δημοσίου είναι ότι χρειάζεται μια νέα ταυτότητα για να με εξυπηρετήσει. Για να δούμε, αν μου δώσει ταυτότητα νέα και δεν κάνει όλα αυτά που θα σας δείξω, θα μπορεί να με εξυπηρετήσει. 10 κάρτες να μου δώσει, πάλι δεν θα μπορεί να με εξυπηρετήσει. Τι πρέπει να γίνει, οργάνωση του δημοσίου, ορθολογική κρίση του προσωπικού, χρήματα για την εκπαίδευση ανάπτυξη, χρήματα για τις υποδομές. Αν δεν γίνουν όλα αυτά, τι να το κάνω ένα νέο έντυπο ταυτοποίηση, τι να την κάνω μια καινούργια ταυτότητα. Αν όμως γίνουν όλα αυτά, τι χρειάζομαι ένα νέο έντυπο ταυτοποίηση. Δεν το χρειάζομαι, αν οργανωθεί το δημόσιο, μπορεί να με εξυπηρετήσει. Το πρόβλημα του δεν είναι να με εξυπηρετήσει με ένα νέο έντυπο ταυτοποίησης. Αυτό γίνεται σε δευτερόλεπτα. Μόλις πάω στο Δήμο για να πάρω ένα πιστοποιητικό, με ταυτοποιεί σε ένα δευτερόλεπτο. Και επειδή είναι οργανωμένος, με εξυπηρετεί σε ένα λεπτό. Δεν γίνεται όμως αυτό σε όλες τις υπηρεσίες, δεν γίνεται στην εφορία. Εάν οργανωθούν όλες τις υπηρεσίες, δεν χρειάζομαι νέα ταυτότητα για να εξυπηρετηθώ. Πρέπει να οργανωθεί το δημόσιο. Άρα λοιπόν η οργάνωση, η εξυπηρέτηση έρχεται με την οργάνωση του δημοσίου. Η εξυπηρέτηση έρχεται με την οργάνωση του δημοσίου. Δεν έχει την ταυτότητα. Είναι διαφορετικά πράγματα η κάρτα και διαφορετικό πράγμα η εξυπηρέτηση. Πρέπει να γίνει η οργάνωση, είτε έρθει κάρτα είτε δεν έρθει κάρτα. Ευχόμαστε να μην έρθει, αλλά πρέπει να γίνει ούτως ή άλλως. Δεν πρέπει να γίνει με δικαιολογία την κάρτα, ούτε με αφορμή την κάρτα. Πρέπει να γίνει ούτως ή άλλως. Γιατί ενώ η κάρτα ερχόμενη δεν λύνει προβλήματα, πάλι τα ίδια προβλήματα θα έχουμε από το δημόσιο, αντιθέτως φέρνει πολλά προβλήματα. Χαρακτηριστικά μια κυρία την Κυριακή μετά την εκδήλωση του παιδιού του άρρωστου, την πλησίασε και μου λέει: είμαι συνταξιούχος μιας υπηρεσίας και μας λέει: έκανα επιχείρημα να πάρω με τον ΆΜΚΑ την ταχεία εξυπηρέτηση. Έκανα, μου λέει, 16 μήνες να πάρω πάλι σύνταξη. Είτε είχα ΆΜΚΑ, δεν είχα ΆΜΚΑ, πάλι τον ίδιο χρόνο μου πήρε και να πάρω σύνταξη. Λοιπόν, για να δούμε τα θέματα της τεχνολογίας λίγο και αν έχουμε παραδείγματα που σπάει η κάρτα, δεν είναι ασφαλής τεχνολογία. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε ένα δημοσίευμα του Reuters, το οποίο μας πληροφορεί ότι η Υπηρεσία Εθνικής Ασφαλείας θεωρεί, λέει, δουλεύει σαν ως συμβιβασμένη. Με ποιο πράγμα συμβιβασμένη? Συμβιβασμένη με το γεγονός ότι δεν υπάρχει ασφάλεια στα συστήματά της. Είναι η Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας. Να σας το δείξω γρήγορα. Βγήκε μία διευθύντρια σε ένα συνέδριο και είπε ότι εμείς δουλεύουμε με δεδομένο πλέον ότι ο εχθρός είναι στα συστήματά μας. Δεν υπάρχει ασφάλεια στα συστήματά μας. Είναι η National Security Agency. Μπορούμε να φανταστούμε άλλον οργανισμό με περισσότερα συστήματα ασφαλείας από αυτόν τον οργανισμό. Άλλη περίπτωση. Σεπτέμβριο του 10, ζωντανά live στη γερμανική τηλεόραση, σπάσανε την κάρτα του πολίτη. Οι γερμανικοί hackers τους κάλεσε ένα κανάλι σε μία κομπή και τη σπάσανε. Δημοσιεύματα από το FML. 10 μέρες μετά την εισαγωγή της στη Γερμανία αποσύρεται το software της κυβέρνησης.
Έπεσε η σελίδα, το αποσύρανε. Γιατί διαπιστώσαν ότι είχε τρύπες. Το software, το λογισμικό της γερμανικής κάρτας του πολίτη. Όχι μια στοιχεία χώρας, της γερμανικής κάρτας του πολίτη. Πρόσφατο δημοσίευμα, Γενάρης του 2011, κι άλλο κενό ασφαλείας. Τρία συνεχόμενα δημοσιεύματα από την Deutsche Welle που μας πληροφορούν ότι οι Γερμανοί δεν είναι άξιοι να φτιάξουν ούτε μια κάρτα του πολίτη. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Άλλες περιπτώσεις. Το σκουλίκι αυτό, το Stuxnet, ήταν πάρα πολύ σημαντική επίθεση. Εκ των υστέρων από το φτιάξανε, δεν ξέρω ποιο το φτιάξανε, σκοπός του ήταν να πειράξει τα πυρηνικά του Ιράν. Εκ των υστέρων μάθαμε ότι αν ήταν λίγο καλύτερο τεχνολογικά, θα δημιουργούσε εκρήξεις στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Ήταν πάρα πολύ σοφιστικό και πάρα πολύ τεχνικά εξελιγμένο πρόγραμμα. Μία βάση δεδομένων, η Hacker Media, 1,3 εκατομμύρια κωδικούς υπεκλέψανε. Και χαρακτηριστικά οι άνθρωποι που συμμετείχαν σε αυτό το δίκτυο, την Hacker Media, χρησιμοποιούσαν τον ίδιο κωδικό και για τις συναλλαγές τους με τις τράπεζες. Οπότε, κλέβοντας το username και το password από αυτή τη βάση, μπορέσαν και χτυπήσαν και πολλούς τραπεζικούς λογαριασμούς που χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι το ίδιο username και password. Μπαίνουν hackers σε τηλεφωνικά κέντρα και κάνουν τηλέφωνα, πώς το λένε, μεγάλης αξίας, παράνομα. Ο ιδρυτής του Facebook, του χτυπήσατε την ιστοσελίδα στο Facebook, ο Σαρκοζή, κανένα σύστημα δεν είναι απρόσβλητο σε επιστέσεις, μετά που του χτυπήσαν τη δικιά του ιστοσελίδα. Η Europol, προσοχή και βερνοαπατεώνες κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο. Γαλλικό Υπουργείο, όλα αυτά είναι γεγονότα το τελευταίο τριμήνου που σας αναφέρω. Γαλλικό Υπουργείο Οικονομικών, έπεσε θύμα hackers. Καναδικό Υπουργείο Οικονομικών, ευαίσθητες πληροφορίες λέγανε τα δημοσιεύματα. Πάλι και εκεί το χτυπήσανε hackers. Έξι μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες του χρόνου τις διαλύσανε οι hackers, τους κλέψανε τα business plan, τα επιχειρηματικά του σχέδια, τα πάντα. Χρηματιστήριο του Λονδίνου, έτσι, το κέντρο, το οικονομικό κέντρο του κόσμου, το Λονδίνο, χτυπήσανε οι hackers. Στο αμερικανικό χρηματιστήριο Nasdaq, ένα χρόνο μέσα οι hackers υποκλέπτανε δεδομένα. Την περασμένη Πέμπτη, μία μέρα πριν την συνδιάσκεψη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μάθαμε ότι χτυπήσανε hackers τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θέλανε να μάθουμε τι θα συζητηθεί. Υπάρχει μία βάση δεδομένων που να είναι ασφαλής, και αν υπάρχει αυτή θα είναι η ελληνική, της ελληνικής κάρτας του πολίτη, θα φτιάξουμε εμείς πιο ασφαλή από όλων των άλλων χωρών. Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν είναι δυνατόν. Αυτός είναι ο ένας κίνδυνος. Οι παρίστακτοι, οι τρίτοι, οι hackers. Αυτοί που διαχειρίζονται, αυτοί που είναι εξουσιοδοτημένοι να βλέπουν τα στοιχεία νόμιμα, αυτούς δεν πρέπει να τους φοβόμαστε. Αυτοί θα είναι άγγελοι. Για να δούμε, αυτός είναι ο κύριος Φαλτσιάνη. Είναι διευθυντικός τέλεχος της HSBC, δούλευε στην Ελβετία και για 2 χρόνια υπέκλεπε τα δεδομένα, τις τραπεζικές καταθέσεις των μεγαλοκαταθετών στη δική του τράπεζα. Και τα έκανε αυτά τα δεδομένα, βγήκε στη γύρα και άρχισε να τα πουλάει. Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία. Παράνομη πράξη, υποκλοπή των δεδομένων, νόμιμη πώληση, αφού την αγοράζει η κυβέρνηση. Έτσι, νόμιμα η κυβέρνηση τα αγοράζει. Λοιπόν, εδώ, Vodafone Αυστραλίας, η βάση δεδομένων ήταν κρεμασμένη στο διαδίκτυο. Οπότε ένας dealer διέρευσε, ένα αποκατάστημα, διέρευσε το password. Διαρρέοντας το password λοιπόν της βάσης δεδομένων της Αυστραλίας, κοιτάξτε τι έγινε, μπαίναν διάφοροι εγκληματίες μέσα και παίρνανε τις πληροφορίες. Πού μένει αυτός, τι τηλέφωνα κάνει, ποια είναι η πιστωτική του κάρτα. Και φυσικά μπορούσαν να δουν ποιος έκανε μεγάλο τζίρο. Ο σύζυγος έβλεπε τα τηλέφωνα της συζύγου. Πιο κάτω μπορούσε να δει κάποιους τους λογαριασμούς και να τους αλλάξει τους λογαριασμούς. Ως απάντηση σε αυτό το σύστημα, διαβάσαμε η Vodafone αποφάσισε να αλλάζει κάθε μέρα το software. Δηλαδή, η βάση δεδομένων ήταν κρεμασμένη στο ίντερνετ και ο διαχειριστής διέρευσε το κλειδί. Απόφαση 83/2009 της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Πρόστιμο 65.000 ευρώ σε μια εταιρεία που πούλησε τα στοιχεία 5,5 εκατομμυρίων Ελλήνων το 2004 στην Αμερικανική κυβέρνηση. 170.000 ευρώ. Έτσι, ανατρέξτε, δείτε αυτή τη συγκεκριμένη απόφαση. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Πού τα βρήκε η εταιρεία αυτά τα στοιχεία? Λοιπόν, πήγαινε σε δημόσιες βάσεις, όπως π.χ. το White Pages, που είναι ο τηλεφωνικός κατάλογος, και με αυτοματοποιημένο τρόπο
Χτυπούσε αυτή τη βάση και η βάση απαντούσε στέλνοντάς του δεδομένα. Δεν έκανε όμως μόνο αυτό, πήγε και στις συλλόγους. Γύρισε όλους τους συλλόγους της χώρας και μπόρεσε και μάζεψε. Οδοντιατρικούς, ιατρικούς, δικηγορικούς συλλόγους δίνανε ή πουλούσαν οι διαχειριστές των δεδομένων σε αυτή την εταιρεία τα δεδομένα των πελατών τους. Λοιπόν, άλλη περίπτωση. Συλλαμβάνει ένα 57χρονο άνεργο το Σεπτέμβριο του 10 η αστυνομία, ο οποίος κυκλοφορούσε με μια βάση δεδομένων και πήγαινε και προσπαθούσε να την πουλήσει. Πού? Προσπαθούσε να την πουλήσει σε επιχειρήσεις, για κοιτάξτε, το έχουμε εδώ, ναι, σε εταιρείες που προωθούν διάφορα προϊόντα ή σε εισπρακτικές εταιρείες που αναζητούν εξαφανισμένους πελάτες. Είχε φτιάξει μια τεράστια βάση δεδομένων και προσπαθούσε να την πουλήσει σε αυτούς τους ανθρώπους, το Σεπτέμβριο του 10. Και συμφωνήσαμε για 70.000 ευρώ να την πουλήσει. Προσέξτε τι είπε η αστυνομία, εκπρόσωπος αστυνομίας. Βλέπαμε τα στοιχεία όσων διαμένουν στην Ελλάδα σήμερα. Τα πάντα είχε μπορέσει να μαζέψει. Ένας άνεργος, από το Περιστέρι. Άρα λοιπόν και ο διαχειριστής είναι κίνδυνος, πέραν από τον hacker. Δυνατότητα παρακολούθησης, RFID πλυνθείο, όπου έχει εφαρμοστεί στο εξωτερικό, φέρει τέτοιο πλυνθείο, RFID. Δεν έχει νόημα να μην έχει RFID. Υπάρχει μια ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λέγεται ψηφιακό θεματολόγιο, 15 Δεκεμβρίου 2010. Εκεί λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει οδηγίες και λέει θέλω να φτιάξετε κάρτες σε ενωσιακή βάση. Δίνει οδηγία δηλαδή οι κάρτες να είναι συμβατές μεταξύ τους. Μην φτιάχνει ο καθένας ό,τι θέλει. Και η κάρτα του ενός να είναι αναγνώσιμη στον αναγνώστη του άλλου. Να είναι συμβατές μεταξύ τους. Και η κάρτα του μετανάστη, όπως είπαμε πιο πριν, θα έχει RFID. Ούτου Έλληνα δεν θα έχει. Είναι δυνατόν να δώσουν τεχνολογικά υποδεέστερη κάρτα στον Έλληνα από ό,τι θα δώσουν στον μετανάστη? Δεν υπάρχει περίπτωση. Λογικά σκεπτόμενοι. Λοιπόν, τι σημαίνει RFID όπως είδαμε? Σημαίνει από απόσταση, γιατί αν δεν είναι RFID, τότε εξ επαφής. Αλλά τώρα από απόσταση αφήνουμε ηλεκτρονικά ίχνη, δηλαδή αποτυπώματα. Στοιχεία. Πού? Σε βάση δεδομένων. Στην αρχή ανεξάρτητες, διαφορετικές. Ο κάθε φορέας θα έχει τη δικιά του βάση δεδομένων. Όμως με κοινά κλειδιά, π.χ. αν αντικατασταθούν, λέμε τώρα, όλοι οι κωδικοί που έχουν από ένα κωδικό. Δεν θα είναι πολύ εύκολη η διασύνδεση των δεδομένων. Τώρα έχουμε πολλούς κωδικούς και μπορεί να μπερδεύονται. Και το όνομα είναι απαραίτητο για να γίνει η διασύνδεση. Ο τότε όμως όταν έχεις ένα κωδικό είναι πανεύκολη η διασύνδεση. Πατώντας τον, πληκτρολογώντας τον, κάθε βάση, κάθε υπολογιστής μπορεί να εισφέρει τι ξέρει για αυτόν τον κωδικό. Έτσι λοιπόν, σε έναν άλλο υπολογιστή τρίτον μπορώ να χτίσω εγώ προφίλ ιατρικό, καταναλωτικό, περιουσίας, συνηθιών καθημερινών, εργασιακού περιβάλλοντος, τα πάντα. Μπορώ να χτίσω δυναμικά, δηλαδή από διαφορετικές βάσεις, να τα ενώσω όλα αυτά σε μία βάση, σε έναν υπολογιστή. Άρα μιλάμε για παρακολούθηση, μιλάμε για καταγραφή και για δυνατότητα εξαγωγής προφίλ. Λοιπόν, αυτό που λέμε τώρα για παρακολούθηση και καταγραφή, το λέμε μόνο εμείς, είμαστε συνωμοσιολόγοι και φανταζόμαστε, ή μπορούμε να το δούμε και κάπου γραμμένο? Δείτε λίγο, 8 Μαρτίου του 2011, εταιρεία Frost & Sullivan, είναι διεθνής, είναι πολυεθνική εταιρεία συμβούλων, με υποκαταστήματα σε 40 χώρες, όπως πληροφορούμαστε από την ιστοσελίδα της. Αυτή λοιπόν βγάζει μια ανακοίνωση και εκφυλάζει τη ρωσική κάρτα του πολίτη. Τι βρίσκουμε μέσα? Κοιτάξτε αυτό στα αγγλικά, μέσα στο κόκκινο πλαίσιο. Και μετάφραση κάνω κάτω. Σε αντάλλαγμα, με μία μοναδική ταυτότητα, η κυβέρνηση θα είναι σε θέση να παρακολουθεί τις φυσικές κινήσεις κάθε πολίτη, αλλά και την ψηφιακή ηλεκτρονική του δραστηριότητα σε καθημερινή βάση. Αυτό είναι επιχείρημα της Frost & Sullivan προς τις κυβερνήσεις. Πιο πριν εκφυλάζει την κάρτα όσον αφορά τον καταναλωτή, τον πελάτη, τον χρήστη. Εδώ γυρνάει προς τις κυβερνήσεις και λέει σε αντάλλαγμα, ξυπνήστε, θα έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθείτε τον πολίτη σε καθημερινή βάση. Είναι επιχείρημα της Frost & Sullivan. Απορώ πώς διέρευσε, απορώ πώς το βάλανε σε αυτή την ανακοίνωση. Πάντως επιβεβαιώνει με τον πλέον πανηγυρικό τρόπο ότι οι σύμβουλοι κυβερνώντων και ιδιωτικών επιχειρήσεων το πουλάνε αυτό ως επιχείρημα. Το λένε. Για κοιτάξτε λίγο ακόμη η Frost & Sullivan. Το 2009 έχει βγάλει μελέτη με τι τίτλο, προσέξτε, ούτε governance καν. Government, παγκόσμια κυβέρνηση και η αγορά των ηλεκτρονικών καρτών ταυτοτήτων.
Έτσι, ποια είναι αυτή η παγκόσμια κυβέρνηση και γιατί η Frost & Sullivan τις ετοιμάζει μελέτη. Πού αλλού χρησιμοποιείται η τεχνολογία RFID. Πολλοί φυλακισμένοι στην Αμερική δέχονται να τους περάσουν τέτοιο ή βραχιολάκι ή και εμφυτεύσιμο ακόμα προκειμένου να παίρνουν άδειες για να ελέγχει η κυβέρνηση ότι δεν έχουν απομακρυνθεί από το χώρο που τους έχει πει. Άλλοι θελημένα το βάζουν αυτή τη τεχνολογία σε άλλη μορφή, το εμφυτεύσιμο ή κάψουλα. Πάλι RFID είναι. Δεν είναι το ίδιο με αυτό που είχαν στην κάρτα. Είναι μια άλλη μορφή RFID. Αλλά κάνει τον ίδιο, την ίδια δουλειά. Απλά αντί να την κουβαλάς στο χέρι σου το φωτόφωνο, την έχεις πάνω στο σώμα σου. Αυτό λοιπόν το βάζουν σε ανθρώπους στην Αμερική. Έχω δει μια έτσι, πολύ ωραία διαφήμιση που έχουν φτιάξει για σε ανθρώπους που έχουν Alzheimer, για να μην τους χάσεις λέει. Και πολλοί άνθρωποι το βάζουν στα παιδιά τους στην Αμερική. Αυτή η τεχνολογία, το εμφυτεύσιμο και η τεχνολογία της κάρτας. Το βάζουμε μια απορία. Θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βρίσκει η εκάστοτε κυβέρνηση και τους χαμένους ανθρώπους. Βεβαίως. Αυτούς που θέλει αυτούς που θα θεωρεί αυτοί ως χαμένους. Λοιπόν, παρακολούθηση δεδομένη. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και αν δεν είναι online παρακολούθηση, που επιλεκτικά μπορεί να γίνεται και online, σίγουρα είναι καταγραφή για μελλοντική αξιοποίηση. Λοιπόν, ο κύριος Ματζούφας είναι καθηγητής στη Θεσσαλονίκη, στο Τμήμα Αστυνομικής και γράψει ένα ωραίο κείμενο «Βιομετρία και βιοπολιτική». Αυτό το έγραψε με αφορμή τα βιομετρικά διαβατήρια όταν εκδόθηκαν, αλλά ταιριάζουν και στην περίπτωσή μας. Τα διαβατήρια που κυκλοφορούν, τα καινούργια διαβατήρια, έχουν πάνω τους τσιπάκι τέτοιο πληθύο RFID. Λοιπόν, τι μας λέει ο κύριος Ματζούφας. Λέει, θα διαβάσω γρήγορα τα μαύρα γράμματα, οι πληροφορίες, στο κάτω κομμάτι εννοεί τις πληροφορίες του παρελθόντος. Μπορούν να ανασυρθούν σε οποιοδήποτε στιγμή του βίου του ατόμου και να αποτελέσουν μεγάλο πρόσκομα στην προσπάθειά του να αναπτύξει την προσωπικότητά του. Δηλαδή, ό,τι γράφεται πολλές φορές έρχεται μετά στη ζωή μας ως εμπόδιο και δεν μας αφήνει να προχωρήσουμε. Κοιτάξτε τι λέει, του στερεί κάθε αυθορμητισμό. Τον καταδυναστεύει αυτή η ανάστηση των πληροφοριών. Οπότε ο άνθρωπος τι κάνει, αρχίζει και περιορίζεται, μαζεύεται, πηγαίνει στην απομόνωση. Με τον τρόπο αυτό παραβλάπτεται η δυνατότητα του ατόμου να απομακρύνεται από σφάλματα του παρελθόντος και να διεκδικεί κοινωνική επανένταξη. Δεν έχουμε αλλάξει επιλογές στη ζωή μας. Βεβαίως και αλλάζουμε επιλογές σε πολλά πράγματα. Γιατί αυτές οι επιλογές να ανασύρονται διαρκώς, να είναι κάπου γραμμένες και αυτές να αποτελούν πρόσκομα. Δεν μιλάμε για παράνομες πράξεις, μιλάμε για επιλογές. Έτσι το άτομο χάνει τη δυνατότητα να αυτοπροσδιορίζεται κοινωνικά, να αναπτύσσει το κοινωνικό του περιβάλλον σχέσεις που να εξαρτώνται από δικές του επιλογές και να μην με μετατρέπονται σε πληροφοριακό δεδομένο από τρίτα πρόσωπα. Τι ισχυρίζεται ο κ. Ματζούφας με απλά λόγια, ότι χάνοντας την ιδιωτικότητά μου μέσω της ανηλαιούς αυτής παρακολούθησης, καταγραφής αν θέλετε και παρακολούθησης, τότε το άτομο πάβει να αυτενεργεί. Δηλαδή, προκειμένου να επιβιώσει, τι κάνει, αρχίζει και τροποποιεί συμπεριφορές. Καλουπώνεται. Μπαίνει μέσα στις συμπεριφορές των άλλων. Απορρίπτει δικές του επιλογές, απορρίπτει συνήθειες. Γιατί ξέρει ότι θα εκτεθεί στο σύστημα. Και τι κάνει, υιοθετεί συνήθειες και επιλογές που είναι αρεστές στο σύστημα. Άρα εδώ μιλάμε για αποδιγετούμενους ανθρώπους, σταδιακά. Δεν γίνεται αυτόματα αυτό το πράγμα. Και ποιο σύστημα θα είναι αυτό, είναι το αγγελικό σύστημα. Γιατί να καταγράφονται αυτές οι πληροφορίες. Θα αξιοποιηθούν προς όφελός μου. Ποιο είναι το όφελός μου, το ξέρει ο διαχειριστής. Άρα λοιπόν, εδώ τίθεται η μεγάλη ιστορία με το αυτεξούσιο. Πού είναι το αυτεξούσιο μου, πού είναι η ελευθερία μου, πού είναι οι επιλογές μου, πού είναι ο αυθορμητισμός μου, η πρωτοτυπία, όλα πάνε περίπατα. Σταδιακά, επιμένω σταδιακά, δεν γίνεται αυτόματα αυτό. Δεν θα είναι αυτόματες διαδικασίες. Τώρα είναι το αθώο προσωπείο της εξυπηρέτησης. Βεβαίως, δεν θα στέγεσαι στην ουρά. Γρήγορα θα γίνονται όλα αυτά. Αλλά όμως μετά, πού πάμε, ποιο είναι το τίμημα. Για σκεφτείτε σε λίγα χρόνια, στα παιδιά μας, στα εγγόνια μας, αν ξεκινήσουμε εμείς με την κάρτα του πολίτη σήμερα, τι σύστημα θα έχει αναπτυχθεί εκείνη την εποχή. Σε τι συστήματα πηγαίνουμε, σε 50-100 χρόνια από σήμερα, με την τεχνολογία του μέλλοντος που κάνει άλματα. Δεν είναι μια τέλεια ηλεκτρονική φυλακή στην οποία θα νιώθουμε ότι θα ζούμε ελεύθεροι, εντός εισαγωγικών. Λοιπόν, συμπέρασμα. Δεν χρειάζεται κάρτα του πολίτη για να οργανωθεί το δημόσιο. Πρέπει να οργανωθεί ούτως ή άλλως.
Δεν υπάρχει ασφαλής βάση δεδομένων. Μη μας το πουλάνε αυτό, ασφαλής βάση δεδομένων και με ευαισθησία στην ασφάλεια των δεδομένων. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Το μεγαλύτερο κόνε της εποχής εκείνης δεν θα είναι ο πολιτικός, αλλά θα είναι ο διαχειριστής της βάσης δεδομένων. Και ποιοι θα είναι αυτοί? Νεαροί απόφοιτοι πανεπιστημίου, με τι ηθικές αρχές, που θα έχουν πρόσβαση σε όλα μας τα δεδομένα. Παρακολούθηση διαρκής, καταγραφή διαρκής. Αυτό έντονα μπορούν να μας το περιγράψουν οι άνθρωποι που έχουν υποστεί τέτοιο πράγμα. Και αυτοί σίγουρα είναι οι ιδιοκόμενοι την εποχή της δικτατορίας, στους οποίους υπήρχε ο φάκελος. Δημιουργήθηκε ο φάκελος, ο οποίος κάποια στιγμή κάηκε. Έτσι, μήπως κάηκαν οι φάκελοι για να φτιάξουμε νέους φακέλους, ηλεκτρονικούς. Απλά αργήσαν μερικά χρόνια να έρθουν οι ηλεκτρονικοί φάκελοι. Πόσο θα κοστίσει? Να, μια λεπτομέρεια. Είναι το κύριο επιχείρημα των Άγγλων. Έτσι, αυτό που έπεισε τους περισσότερους Άγγλους ήταν πανάκριβο αυτά τα project. Και θα κοστίσει όσο θα μας πούνε, όσο θα πει ο προϋπολογισμός, ή υπάρχει περίπτωση να κοστίσει κάτι της παραπάνω? Έχουμε εμείς εμπειρία από τέτοια πράγματα? Ολυμπιακοί αγώνες. Δημοσίευμα της Καθημερινής, το Γενάρη, αναφέρεται σε κόστος εκτύπωσης της κάρτας 5-6 ευρώ. Λένε ότι η αστυνομία με τα συστήματά της, γιατί έχει αγοράσει η αστυνομία κάποια συστήματα από την Ιαπωνία, μπορεί να την εκδώσει με 6 ευρώ την κάρτα και κοιτάνε πως μπορούν να βρουν από άλλη πηγή να την εκδώσουν με 5 ευρώ την κάρτα. Αλλά μιλάμε για κόστος έκδοσης. Όλη η υποδομή όμως πώς θα κοστίσει? Στην Αυστραλία, παρακαλώ, στην ιστοσελίδα του Αυστραλέζικου Κοινοβουλίου, αν μπείτε, υπάρχουν από τους ίδιους τους Αυστραλούς βουλευτές 10-12 θετικά της κάρτας και 15 αρνητικά της κάρτας. Σε ένα εκ των αρνητικών είναι ότι θα προσθέσει γραφειοκρατία και κόστη που δεν χρειάζονται. Δηλαδή οι άνθρωποι είναι οργανωμένοι, δεν περιμένουν την κάρτα να οργανωθούν και λένε τι παραπάνω θα μου δώσει η κάρτα. Απλά θα μου προσθέσει κόστη. Άρα λοιπόν και εμείς και σε εμάς εδώ φανταστείτε πόσα περισσότερα κόστη θα προσθέσει. Και μια λεπτομέρεια ακόμα, έχουμε 5 μέχρι στιγμής γνωστές κάρτες που θα εκδοθούν. Ποιο είναι το κόστος έκδοσης καθεμίας και ποιο είναι το κόστος της ενοποίησης μετά πάλι πίσω? Σε άλλες χώρες εκδίδεται μία κάρτα. Εδώ θα εκδώσουμε 5 και μετά θα τις ενοποιήσουμε. Αυτά είναι πολύ σύνθετες διαδικασίες και κοστοβόρες. Το κόστος για την οργάνωση του δημοσίου βεβαίως είναι να πούμε όχι, ναι σε αυτό, όχι, να πούμε στο κόστος το ηθικό, το κοινωνικό, το οικονομικό της κάρτας του πολίτη. Πρωτασούλα, μικρή, θέλουμε καινούριο δελτίο ταυτότητας πιο ασφαλές? Ας εκδώσουμε ένα πιο ασφαλές. Τσιπάκια, νουμεράκια, πραγματάκια που φυλακίσουν την ελευθερία, όχι. Όχι πάνω στην ταυτότητα. Βάσεις δεδομένων χρειαζόμαστε? Βεβαίως και χρειαζόμαστε. Αλλά τι βάσεις δεδομένων? Ανεξάρτητες, αυτόνομες, μη διασυνδεδεμένες και χωρίς ενιαίο κωδικό. Είναι δούριος ύπος ο ενιαίος κωδικός. Με τον ενιαίο κωδικό και τσιπάκι να μην έχει κάρτα, πάλι μπορεί να κάνεις εύκολα την ενοποίηση. Ας έχουμε 3-5-7 κωδικούς. Δεν είναι τίποτα δύσκολο. Κάθε φορά πάμε στην εφορία, μια φορά το χρόνο το θέλουμε το αφημί. Δεν είναι τόσο δύσκολο να το έχουμε μαζί μας. Ή τον αριθμό για τα φάρμακα είναι γραμμένο πάνω στο βιβλιάρι. Λοιπόν, ενέργειες που έχουμε κάνει μέχρι στιγμής και τι άλλο μπορούμε να κάνουμε όλοι μας. Έχουμε ξεκινήσει και συλλέγουμε τις υπογραφές από τον Ιούνιο, από τον Αύγουστο, από τον Σεπτέμβριο στην ουσία, που επέστρεψε ο κόσμος από τις διακοπές του. Έχουμε ξεκινήσει συλλογή υπογραφών, πλησιάζουμε τις 60.000 υπογραφές. Πολύ σημαντικός αριθμός. Μην σας φαίνεται μικρός, 60.000 είναι τεράστιο νούμερο. Στόμα με στόμα και από το ίντερνετ. Χωρίς επίσημη υποστήριξη. Αυθόρμητα μόνοι μας. Άσκηση πίεση σε πολιτικό επίπεδο και με αφορμή το πλήθος των υπογραφών, αλλά και καθένας μόνος του, μπορούμε γνωστούς να τους πιέσουμε. Μέσα στον Απρίλιο θα ψηφιστεί η ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Έχει κατατεθεί. Αν μπορούμε να το αποτρέψουμε. Νομικές ενέργειες, οι οποίες κάλλιστα μπορούν να εκφραστούν με συλλογικές αγωγές. Αυτό πρέπει να έρθει πρώτα ο νόμος, από ό,τι καταλαβαίνω, και στη συνέχεια να γίνει η αγωγή ενάντια στον νόμο. Δεν μπορούμε να κάνουμε αγωγή σε έναν νόμο που δεν υφίσταται. Καταθόπους οργάνωση ενημέρωση. Ό,τι μπορεί ο καθένας, όπως μπορεί περισσότερο να ενημερώνει. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι, ποια είναι τα επιχειρήματα των κυβερνών, ποια είναι τα αντιεπιχειρήματα στην κάρτα. Και αυτό που γίνεται σήμερα και ό,τι άλλο κάνουμε, οι μερίδες παρουσιάσεις, προκειμένου να ενημερώσουμε τον κόσμο. Σας ευχαριστώ. Thank you.
περιέγραψε με σαφήνεια το πλήθος των κρατών που καταδυναστεύουν την οικονομική μας ζωή, κατέγραψε επίσης και ανέλησε με παραδείγματα τις καταστροφικές επιπτώσεις που θα έχει κάτω από τους πολίτες στην καθημερινή μας ζωή. Φυσικά έδωσε και αποκομιστικές απαντήσεις στα ευρήματα, τα οποία αποκαλούν επιχειρήματα, όσοι όλοι εκείνοι που θέλουν να μας πείσουν ότι κάτω από τον πολίτη είναι απλώς μια κάρτα που διευκολύνει, εξυπηρετεί και απλοποιεί τη ζωή μας. Βλέπετε και την ηλεκτρονική δικτατορία, διαφάνεια και απλοποίηση της ζωής, σημαίνει να είσαι ευτυχισμένος μέσα στις οδικά της πλάκης των δυναστών και των δημιών του κόσμου.